Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κύπρο αλλά και στην Ορία μας τον Πατέρα Δασκηνών. Είναι μοναχός στην Ιερά Μονή του Σου Γρηγορίου Δαγιώλους και Ιεραπόστολος εκεί στην Αφρική. Βγαίνει ο ίδιος κάποιους μήνες κάτω και μετά θα φέρει στο μοναστήρι για να κάνει κάποιες μεταφράσεις από τον μοναστήρι ο ίδιος για τις ανάγκες που έχουν βγάλει στην Αποστολή και πάλι ξανά στο έργο της Αποστολής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία του. Για μας είναι μια ιδιαίτερη ευλογία και μια ευκαιρία να ακούσουμε από πρώτο χέρι, θα λέγαμε, εμπειρίες που έχει ο ίδιος από την Ιεραποστολή. Αυτό είναι το θέμα το οποίο σας είχα ανακοινώσει, είναι εμπειρίες από τις μαγείες στην Αφρική, από τα κλιμάκια της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε, αφού τελειώσει η ομιλία του, να δεχθεί κάποιες ερωτήσεις από εσάς για να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας δίνω απλώς τον λόγο για να μην καθυστερούν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, διότι με αξίωσε να βρίσκομαι σήμερα στην νήσο των Αγίων, όπως ονομάζεται η Κύπρος, μορφολογία εδάφους και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να εργαστούμε συστηματικότερα. Τα κρατήρια αυτά, Ρουάντα και Μπουρούντι, βρίσκονται βόρειο-ανατολικά του Κόγκο. Κάτω από την Ουγγάντα είναι η Ρουάντα και κάτω από την Ρουάντα είναι το Μπουρούντι. Τα κρατήρια αυτά είναι μικρά, μόλις εκτάσσεω στο καθένα περίπου 26-27.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λίγο μικρότερα από την Αλβανία, η Αλβανία έχει 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και τα δύο ρίσαν μέχρι το 1962 βελγικές Αφρικής όπως το Κονγκό και έχουν πράγματι οι άνθρωποι που βγήκαν έξω με τα πράγματά του, δεν ξέρω πού πήγαν να κοιμηθούν, δεν του νοιάζει. Αυτοί ζουν σαν σκουργίδια και κοιμούνται οπουδήποτε, μέσα στα δάση. Έτσι είναι η ζωή του. Λοιπόν, και μας ένας-δύο από αυτούς καθέσανε και ξέρω να χτίσει και αρπάζονται. Και οι συνέπειες της σχέσης των ανθρώπων με τη μαγεία είναι καταστρεπτικότητες, είναι ολέθειες. Αυτά που σε λέω τα έχω ζήσει κάτω, γιατί κάποιοι αυτοί οι Αφρικανοί είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι στο έπακρο. Δυστυχισμένοι. Δεν υπάρχει μεταξύ τους ούτε εμπιστοσύνη, ούτε αγάπη. Παρά μόνο υπόνοια, καχυποψία, φόβος, τρέξιμο ένας τον άλλο να λιτώσει. Μια φορά ήμουν στη φάρμα της Ιεραποστολής του Κολέγιου που καλλιεργούν το καλαμπόκι και ένας από αυτούς είχε ένα ψήλινο ειδωλάκι. Ένα ανθρωπάκι ψήλινο. Και του λέω, τι λέω σε αυτό, λέει, με αυτό προστατεύω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Από τι? Από τα μαγικά άλλων οικογενειών, από άλλων ανθρώπων. Ξεκινήτω, ο κάθε άνθρωπο που πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του έχει το δικό του μαγικό ειδωλάκι και έχει στηρίξει την ελπίδα του, όλη την πίστη, τη ζωή του πάνω σε αυτό το μαγικό ειδωλάκι. Τώρα, όταν γίνονται κάτω βαπτίσεις, η πρώτη μας δουλειά που πρέπει να ελέγξουμε είναι θέματα μαγείας και πολυγαμίας. Και παρακαλούμε λοιπόν τους κατοικουμένους να επαναφέρουν τα μαγικά τους. Μερικοί από αυτούς δεν τα φέρνουν πίσω, γιατί έχουν δώσει όλη τους την ελπίδα σε αυτά τα μαγικά. Και θα σου πω ένα περιστατικό που το ζήσανε με τον πατέρα Κοσμά παλαιότερα. Είχε πάει σε ένα χωριό από το Κουρέζι να κάνει μια Κυριακή 95 βαπτίσεις. Ένας από αυτούς δεν επίστη να επιστρέψει αυτό το ξύλινο ανθρωπάκι, το ξύλινο αυτό αγγελάκι, να το επιστρέψει. Και ήρθε η σειρά του να βαπτιστεί, αλλά όμως μας έλεγε ο προκολλημάς, όσο και να τον βήθησε μέσα στο νερό, δεν έμπαινε στο νερό. Μια άλλη δύναμη αόρατη, δαιμονική φυσικά, τον πετούσε έξω. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε καθαρά και δεν παρέδωσε το μαγικό του είδωλο στον ιερέα και δεν άφησε τον εαυτό του να υποταχθεί τελείως στην χάρη και στην πρόνοια και στην πίστη προς τον Θεό, τον αληθινό μας Θεό. Λοιπόν, ουσιαστικά βαπτίστηκε, αλλά δεν ουσιαστικά δεν βαπτίστηκε. Πέρασε στον αληθινό, αλλά δεν βαπτίστηκε. Την πρώτη Κυριακή όταν το πήγε στην Εκκλησία μαζί με άλλους, ως ίσως για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν, όταν πλησίασε την εικόνα του Αγίου Θεολόγου για να προσκυνήσει, έπεσε κάτω και σπατάζει σαν το ψάρι. Τον έπιασαν ο ιερέας, ο τυφώτης και οι δύο καθηγητές και είδαν ότι μέσα στην τσέπη του είχε το ειδωλάκι. Και του είπανε, δεν είπαμε τόσες φορές ότι αυτό θα το παραδώσει για να έχει την όλη σου ζωή στο Χριστό. Και εκείνος λοιπόν δεν μπορούσε να το καταλάβει, να το πιστέψει. Τελικά πήγε στην νοσοκομεία εδώ και εκεί, επί 7-8 μήνες, αλλά χωρίς καμία θεραπεία, έχοντας πονοκεφάλους, σπασμούς στο σώμα και άλλες συνέπειες δαιμονικές όπως τα αντιλαμβάνεστε, και τελικά απέθανε αμετανόητος. Για να σας πω κάτι, οι καθηγητές μας
Αυτά τα ζούμε συχνά. Πολλοί βαπτίζονται, ακόμη και κατηχητές, ξέρω εγώ, που είναι δάσκαλοι των άλλων. Δαιμονίζονται. Ενώ είναι βαπτισμένοι. Γιατί? Διότι στο διάβα τη ζωή του θέλουν για κάποιο πρόβλημά του, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό, να έχουν μια αυτόματη λύση. Και αφήνουν τη χάρη του Θεού και την εμπιστοσύνη προς τον Θεό και τρέχουν πάλι στο μάγο. Και ένας λοιπόν κατηχητής μας ήρθε τον Ιούλιο μαζί με όλους για μαθήματα. Τα διοικήσεων. Η μέρα Κυριακή, όταν έβγαινε μετά τα Άγια Δώρα, ότι είμαι εδώ έξω, στη μεγάλη είσοδο, αυτός έπεσε κάτω και σπαρτάρουσε. Τον βγάλαν έξω, τελικά του ομολογήθηκε και είπε ότι επήγα σε μάγο. Γι' αυτό λοιπόν εκεί τον εκπρόδωσε η χάρη του Θεού. Και απεδείχθηκε ότι ήταν συνεργός σε θέματα μαγείας. Ένας άλλος κατηχητής δαιμονίστηκε, ονόματι Νικόδημος, δαιμονίστηκε. Και όταν γύρισε στο χωριό του, οι συγχωριανοί του τον έδιωχναν. Και του λέγανε, δεν ξέρω ποιος είσαι, εσύ τώρα μας φέρνεις άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που είχες πριν. Φύγε μακριά στα δάση. Όταν κάποιος εμφανιστεί δαιμονισμένος, ενώ πριν είχε άλλη, ξέρω εγώ, ισορροπημένη ζωή και κίνητα στα μυαλά του, εντάξει, το θεωρούν αυτό φυσικό, το διάβλεπε. Αλλά όταν κάποιος εμφανιστεί με άλλο πνεύμα, δεν είναι δαιμονισμένος, το διώχνουν στα δάση, μακριά. Γιατί το φοβούνται ότι θα φέρει ξένο πνεύμα και θα το χαράξει. Ο Παπαγκοσμάς τον εξομολόγησε και τελικά το δαιμόνιο υπεχώρησε και έφυγε. Αλλά όταν ξαναγύρισε πάλι πίσω, πάλι οι συγχωρείτε τον έδωναν. Γιατί ήταν ότι έχει άλλο τώρα πνεύμα. Πιο ειρηνικό, πιο ήσυχο, αλλά όμως πάλι φοβούνται και τον έδωναν προς το δάσος. Γιατί ήταν ότι υπάρχει μια αλλαγή στη συμπεριφορά του και στη σκέψη του. Εκεί, όπως σας είπα, η μαγεία είναι φοβερά οργανωμένη. Κάθε πρόεδρος του κάθε χωριού δεν είναι μόνο μάγος, είναι και πολιτικός ηγέτης και δικαστικός ηγέτης και στρατιωτικός. Για κάθε λοιπόν θέμα, όλοι οι άνθρωποι του χωριού τρέχουν στον πρόεδρο να του λύσουν κάθε πρόβλημα. Αν κάποιος αρρωστήσει, ας πούμε, ή πεθάνει κάποιος, οι συγγενείς θα πάνε οπωσδήποτε στο μάγο. Το θεωρούν νόμο. Άγραφο νόμο. Θα πάνε λοιπόν να τον ρωτήσουν γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί παρέτησε η κόρη μου, γιατί πέθανε ο τάδε. Και τώρα ο μάγος θα πει αυτά που θα του πει ο διάβολος, δεν είναι. Δεν πρέπει να του πει ποτέ την αλήθεια. Και κάτω η μαγεία, όπως είπε, είναι οργανωμένη, γιατί έχουμε και την μαύρη μαγεία και την λευκή μαγεία. Δεν θα έχετε ακούσει για αυτούς τους όρους μαύρη και λευκή μαγεία, θα σας πω και λεπτομέρειες να καταλάβετε τι γίνεται. Ένα απόγευμα είχα φύγει από το τμήμα του Κολέζ και πήγαινα στο μοναστήρι. Έχουμε και ένα μοναστήριο του Αγίου Νεκταρίου με μερικές δόκιμες και υποτροφείο των κοριτσιών και εκεί είναι μια κομβολέζα μοναχή, η Θέκλας. Πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε δεξιά ένα κορίτσι 12-13 χρονών, ολόγυμνο, με δαιμονική μορφή, κάτω το κεφάλι και δίπλα του πολύ χρόνο να το κοιτάζει. Λέω στον ιερέα, στον οδηγό μου, του λέω τι σημαίνει ο Βέρ, μου λέει αυτό το κορίτσι είναι μάγισσα. Ήρθε λέει μακριά 1000 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κονγκό, από το Κασάι και έφτασε εδώ κάτω. Μα πώς έφτασε, του λέω. Δεν ξέρεις, λέει. Πώς, δεν ξέρω. Και ακούσα λοιπόν τι γίνεται με αυτούς τους μάγους της Άμαρας Μαγείας. Ο διάβολος, προκειμένου να υπακούσει και να εκτελέσει τις επιθυμίες ενός μάγου, ο διάβολος, ζητεί από τον μάγο αίμα. Ο μάγος είναι πιστό όργανο, όταν έτσι. Μαζί του συνεργάζεται το πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι μιλάνε πρόσωπο με πρόσωπο, όχι κατά παρασία ως πνεύμα όρο του διάβολου, όχι εμφανίζεται μπροστά. Και κουβεντιάζει ο μάγο με τον διάβολο πρόσωπο με πρόσωπο. Όχι με τον διάβολο, πού διαβόλου. Λοιπόν, και τώρα θα σα πω τι γίνεται με τη μάγο μαγεία. Ότι ο μάγο τη μάγο μαγεία αρπάζει ένα παιδάκι, μικρό μεγάλο σε εγώ, από κάποιο ελληνικό χωριό, του κρύβει το στόμα και το οδηγεί στο δάσο. Μεσάνυχτα, ανάβει φωτιές, ο μάγος, μπορεί να είναι ένας και δύο και τρεις, μόνο και μόνος του, ανάβει φωτιές μεσάνυχτα, 12 τη νύχτα, ανάβει φωτιές, ξεγυμνώνεται, γυρίζει πάνω στη φωτιά και καλεί τα πονηρά πνεύματα. Έρχονται πονηρά πνεύματα, έρχονται οι δαίμονες, και οι οποίοι του λένε, τι θα κάνει τώρα με τον εντύπωση του μωρού, του παιδί που έχει αρπάξει. Δεν το θανατώνει, αλλά του σχίζει την καρδιά, του σχίζει εδώ πέρα το στήθος και του βγάζει την καρδιά. Και η καρδιά παίζει ακόμη πάλι η καρδιά στα χέρια του, πίνει ομό αίμα, τρώει ομό κρέας, γιατί έτσι το λέει ο διάβολος να κάνει, έτσι, και το υπόλοιπο αίμα που περισσεύει το τραβάει με σύνδεκα και το βάζει σε ένα ζαχαροκάλαμο. Το ζαχαροκάλαμο το κρεμάει το δέντρο εδώ στην κοιλιά και μετά ο μάγος γίνεται αρρωθούμενο, πετάει σαν αεροπλάνο. Και πάει σε μεγάλες αποστάσεις. 4.000 χιλιόμετρα, οπουδήποτε. Αλλά αυτά γίνονται μόνο τη νύχτα. Και πού πάει εκεί που τον έχουν καλέσει
πελάτες του, άνθρωποι κακεντρεχείς, άνθρωποι πονηροί και μισάνθρωποι, πάνε λοιπόν εκεί που τον έχουν καλέσει και ξέρουν να έχουν πληρώσει αδρά, να τους κάνουν θελήματα. Ποια θελήματα δηλαδή? Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τον γείτονα από μίσθωση, από να πάνε στο μάγο, θέλω από αυτό το γείτονα να το σκοτώσεις. Λοιπόν, πάει ο μάγος και βρίσκει αυτόν τον γείτονά του και τον σκοτώνει μαγικά. Μαγικά. Σαν να είναι πράσινο, αλλά έχω δει νεκρούς θύματα μαγείας. Και θα σας πω περιστατικό. Πέσει μου και αυτή η κοπελίτσα, βρέθηκε εκεί πέρα. Α, ενίοτε, τι συμβαίνει. Αυτός ο μάγος θα το πετά τη νύχτα, σαν αεροπλάνο. Βρίσκεται μερικές φορές κάτω, έχει πέσει κάτω και έχει σκοτωθεί. Α, είχε βρει κάποιον τέτοιο μάγο ο Παπακοσμάς και μας το είχε πει ότι τι συμβαίνει με αυτούς. Ότι ο διάβολος δεν μισεί μόνο την ψυχή του ανθρώπου, μισεί και το σώμα του. Είναι και ψυχοκροτόνος, είναι και σωματοκτόνος ο διάβολος. Γι' αυτό και σκοτώνει και τα θύματα του, και τα δικά του, όχι μόνο τα θύματα, αλλά και τους δικούς του, τα όργανα, τους μάγους. Ο διάβολος σκοτώνει και αυτούς. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς παίρνουν κάτι που σκοτώνεται. Οπότε οι άλλοι που βρίσκουν ένα τέτοιο πτώμα λένε ότι του τελείωσε η βενζίνη. Έτσι το εξηγούν. Δεν τελείωσε η βενζίνη, αλλά τελείωσε, θα λέγαμε, η μαγική η δύναμη του Σατανά, η οποία τον πετούσε στον αέρα. Αυτό τελείωσε. Έπρεπε δηλαδή ο διάβολος να τον ενισχύει με την δική του σατανική δύναμη. Τώρα, τα θύματα της μαγείας, της μαύρης μαγείας, ζητούν τώρα λύτρωση, ζητούν πού να καταφύγουν για να πτώσουν και τρέχουν στον μάγο της λευκής μαγείας. Ο μάγο της λευκής μαγείας εμφανίζεται ως θεράπευτη και ως ιατρός των θυμάτων της μαύρης. Και λέω ότι εγώ δεν κάνω κακό. Είμαι καλός άνθρωπος, ιατρός καλός. Και είμαι διακονητής, ας πούμε έτσι, είμαι υπάλληλος του Λευκού Θεού. Είμαι εργάτης του Λευκού Θεού. Ενώ ο άλλος είναι εργάτης του Μάγου Θεού. Έτσι θα εξηγούν. Ουσιαστικά πρόκειται περί των δύο δαιμών, και έτσι ο ένας δαίμονας δεν πρέπει να κρύψει τον άλλο δαίμονα. Τώρα, όταν λοιπόν τα θύματα της Μάγου Αγίας ζητάνε λύτρωση και θεραπεία, πάνε στον Μάγο της Λευκής, ο οποίος τους δίνει μερικά σιρόπια, είτε από χόρτα, βράχια, φωτοκαλές κλπ. Και οι άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται μία βελτίωση στο μάγο της δεκτής μαγείας. Φυσικά θα πιωθεί ο μάγος, έτσι, και αυτός. Αν είναι μια λεφτά, οι άνθρωποι που είναι πάνθρωποι θα δώσουν καραμπότι, θα δώσουν μια κατσίκα, ένα γουρνάκι, ένα κοτόπουλο, χόρτα, οτιδήποτε για να γίνει δουλειά του. Οι άνθρωποι είναι πάνθρωποι. Λοιπόν, και τι κάνει αυτός ο μάγος της δεκτής μαγείας? Βγάζει ένα μεγαλύτερο δαιμόνιο και φύγει ένα μικρότερο μέσα στον άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπος έχει μία βελτίωση. Δηλαδή, εκεί που είχε προνοχημάρει 100% έχει προνοχημάρει 5-5% λιγότερο. Ή εκεί που είχε σπασμούς δυνατούς έχει λιγότερο σπασμούς. Ή ήταν παράδειγμα στο κρεβάτι, τώρα μπορεί και σκόνται και περπατάει και την πατερίτσα. Αυτή ακριβώς η διαφορά φαίνεται στο μαύρο της δευτικής μαγείας. Και αυτό λοιπόν άνθρωπος χαίρεται, σου λέει ότι εγώ βρήκα θεραπεία. Αλλά σας είπα είναι κομμωδία. Και οι δυο τους μάγοι συνεργάζονται, ποτέ δεν είναι ευθύνη μεταξύ τους και κοιτάζουν πώς να αρπάζουν από τα θύματα της μαγείας και τους δύο. Κάθε πρόεδρος είναι και μάγος. Ο Παπακοσμάς με τη βοήθεια του νομάρχου του Κορβέζη κατόρθωσε και έβαλε σε ένα χωριό Ορθόδοξων Χριστιανών, τον έβαλε πρόεδρο. Αυτός όμως σε κάποια δεδομένη στιγμή της ζωής του επήγε στο μάγο. Ανώτερο από αυτό. Μια εδαφική περιφέρεια που μπορεί να έχει 10-20 χωριά. Έτσι. Όλη αυτή η περιφέρεια διοικείται από έναν ανώτερο πρόεδρο που λέγεται Δήμαρχος στην εποχή, στην δική μας την Ορβόλη, Δήμαρχος. Εκεί λέγεται Σουλτάν, αραβική λέξη που σημαίνει Σουλτάν, έτσι. Αρχηγός σαν Δήμαρχος. Λοιπόν, αυτός ο πρόεδρος πήγε σε έναν Δήμαρχο, σε έναν Σουλτάν εκεί πέρα, να του λύσει κάποιο πρόβλημα που είχε προσωπικό. Ξέρετε τι του είπε ο Σουλτάν, αυτός ο μάγος μεγάλος. Του λέει: δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πήγε σε αυτόν που σε βάφτισε, αυτός είναι από μένα μεγαλύτερος μάγος. Δεν μπορώ να τα βάλω μαζί του, πήγε σε αυτόν που μόνο αυτό δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ καταλαβαίνουμε τι μεγάλη δύναμη έχει η Ορθοδοξία κάτω. Μια άλλη φορά ήρθαν από τη συνοικία των μάγων τη πόλη του Κολέζη δύο γονείς. Και είπαν στο παρελθόν και μας είπαν: ελάτε να μας βοηθήσετε. Ένας μικρός μάγος ηλικίας 12 χρονών έκανε μαγικά και είναι έτοιμο να σκοτώσει δύο παιδιά δικά μας. Ορθόδοξα παιδιά. Του λέω: κάτι να φάνε κλπ. Έβαλε μαγικά κάτω από τα κρεβάτια του, σκόνες, πέρασε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και εμείς ήρθαμε τον πατέρα Ιάκωβο. Είμαι κάτω τότε, αυτό συνέβη το 91. Πήγα από πάει ο Ιάκωβος και το βρήκε τον ερχό τον μάγο. Ένα μικρό παιδάκι 12-13. Τον είχε κάνει μάγο ο παππούς του. Έχει πάει η μαγεία κατά τη διαδοχή. Ο παππούς στο γιο, ο γιος
στον γιο και το καθεξής. Ή ο παππούς το ειδώνει κατευθείαν. Λοιπόν, και του λέει ο Χριάκος του μικρού, πρέπει να του λέει, εσύ πώς θα κάνεις τα μαγικά σου. Να λέει, εγώ έχω τέτοια δύναμη που εάν ακουμπήσω με το χέρι μου επάνω στο ρούχο αυτού που θέλω να του μεταδώσω δύναμη δική μου ή να του μεταδώσω πνεύμα δικό μου, μόνο με τον αγγίξω, λέει, με το χέρι μου επάνω, λέει, αμέσως θα κάνω αυτό που θέλω. Του λέει ο Παϊάκος, κομπόλαιος αιρέας. Δηλαδή του λέει, εάν ακουμπήσεις και επάνω σε μένα θα κάνω τα ρούχα, θα κάνεις αυτό που θέλεις. Ακούστε τι είπε ο μικρός. Εάν ακουμπήσω επάνω σου, λέει, θα καώ. Εσείς, λέει, ο Θεός και ο Πάτερ, είστε όλο φωτιά. Ομολογία του μάγου. Και κάτι άλλο, αυτός ο μικρός είχε τέτοιο μεγάλο δαιμόνιο που, μας έλεγε ο Θεάκος, που έβλεπε γυναίκες, άλλες μάγισσες, μέσα στην πόλη από μακριά στα 10 μέτρα να βάζουν μετάνοια. Τα μικρά δαιμόνια, οι μικροί μάγοι, οι μικρές μάγισσες, βάζουν μετάνοια στο μεγάλο μάγο και αναρωτιόμαστε να γνωρίζονται. Ξέρετε τώρα, αυτά που μου τα είπε ο Παϊάκος, ότι ξέρουν τώρα οι μικροί μάγοι, οι μικρές μάγισσες, ότι αυτός ο νεαρός, ο μικρός είναι μεγάλο μάγο και του βάζουν μετάνοια, που προσυνάνε. Επίσης, πάση η εκκλησία μας από το μέγα κίνδυνο του οικουμενισμού. Λοιπόν, έχετε γνωρίσει φυσικά τι σημαίνει οικουμενισμός. Ισοπαίδωμα των πάντων. Ότι όλες οι εκκλησίες το ίδιο και κάθε εκκλησία κατέχει χάρη και είναι μέρος της αρχαίας κλπ. Ακούστε τώρα να καταλάβετε, να πιστέψετε ότι δεν υπάρχει χάρη στον καθολικισμό στους παπικούς. Δεν υπάρχει χάρη. Τα ζούμε αυτά. Και αυτό είναι εδώ πέρα οι οποιοδήποτε παράγοντες, είτε θεολογικοί είτε επίσκοποι, ότι είμαστε το ίδιο, αδερφές εκκλησίες, δεν μας ενδιαφέρει τίποτε, παντού η σωτηρία υπάρχει, τίποτε. Λοιπόν, στην τοπική εκκλησία δεν υπάρχει χάρη. Τα ζούμε αυτά με παραδείγματα και θα σας πω τώρα μερικά. Ο πατήρ Ιωσήφ, με τον οποίο μαζί συνεργαστήκαμε, όταν ήταν νέος στην Ισάσα, γιατί εκεί γεννήθηκε, μας είπε το εξής. Μου είπε το εξής. Ένας Βέλγος ιερέας έφυγε από την Ευρώπη και κατέβηκε κάτω και έφυγε στην δική του εκκλησία και ξεκίνησε έργο εργαστολικό. Απέναντι από αυτόν, ένας μάγος έκανε το δικό του εργαστήριο. Και κάθε μέρα έφερνε κόσμο, χτυπούσαν τα ταμπούρλα, είχε πολλά ξύλινα μαγικά ειδωλάκια τα οποία χορεύανε χέρι-χέρι και πηδάγανε αυτά, έτσι όλα τα ειδωλάκια μπροστά πηδάγανε όλα και χορεύανε. Και ο κόσμος όλος χειροκροτούσε και χόρευε όλοι μαζί. Μεγάλος άλλος και θόρυβος. Λέει ο παπάς στον μάγο, σε παρακαλώ, του λέει, άφησε με, δεν με αφήνει ησυχία από το πύργο του βράδυ. Άφησε να κάνω εγώ τις ακουφίες μου και τη δουλειά μου. Του λέει ο μάγος, και εγώ έχω τα δικά μου τα. Και εγώ έχω τις δικές μου τις δουλειές εδώ πέρα και τις δικές μου τις θέλετες, άφησε με και εσύ ησυχό. Δεν τα βρήκαν λοιπόν και μετά από λίγες μέρες αγνάχισε ο παπάς και πήγε από εκεί που χόρευαν τα ξύλινα αυτά ειδωλάκια και άρπασε το μεγαλύτερο ανθρωπάκι το ξύλινο και αυτός άρπασε για να το πετάξει, αυτό κόλλησε στην παλάμη του. Εδώ. Προσπάθησε να το βγάλει, πού να βγει αυτό. Αυτό ήταν καρφωμένο με δαιμονική δύναμη. Πρέπει να ακόμα να κάνει πρακτική εγχείρηση, να το κόψει μαχαίρι. Έτσι το είχε το δελάκι για δύο-τρεις μέρες. Αγανάκτησε ο άνθρωπος να πήγε πάλι στο μάγο, του λέει: σε παρακαλώ, γλίτωσέ με αυτό το δαιμόνιο, του λέει. Λοιπόν και το έβαλε ο μάγος. Αλλά ο Βέλγος ο παπάς τόσο πολύ τροπιάστηκε και αγανάκτησε που με την πρώτη πτήση που βρήκε, μάλιστα την παλίτσα και εξαφανίστηκε στην Ευρώπη. Σε ρωτάω τώρα, αν είχε αυτό ο παπικό ιερέα χάρη, δεν θα μπορούσε να ανεβάσει το δαιμόνιο, δεν θα μπορούσε να βγάλει το δαιμόνιο πάνω του. Ή άλλου ιερέα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Άλλες δύο περιπτώσεις. Ένας άλλος δαιμονισμένος πήγε σε ένα πρακτικό ιερέα να διαβάσει τους δαιμονισμούς. Και όχι μόνο δεν έβαλε το δαιμόνιο, αλλά του είπε ο δαιμονισμένος, βρε καπουτσίνε, έτσι τον έβρισε, τον έβρισε, σε σένα θα ακούσω βρε τρελέ, βρε καπουτσίνε, έτσι τον έβρισε το δαιμόνιο. Και ένας άλλος, άλλη περίπτωση που συνέβη κάτω, ένας δαιμονισμένος πήγε να διαβάσει παπάς παπικός και μπήκε το δαιμόνιο στον παπικό ιερέα μέσα. Ναι. Να καταλάβετε ότι εκεί δεν υπάρχει χάρη. Και επίσης πολλά προσεκτικά. Έρχονται πολλοί άνθρωποι, παπικοί και προτεστάντες, οι οποίοι είναι δαιμονοκρατούμενοι. Είτε με δαιμόνια, δαιμονισμένοι, είτε με άλλα πάθη, πάντως οπωσδήποτε κύματα της μαγείας. Και τους λένε, και δεν πάει στους δικούς τους ιερείς. Λέει, πήγαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και έρχονται λοιπόν σε εμάς εκεί πέρα και τους κάνουμε κάποια κατήχηση, διαβάζουμε τους εκκλησμούς με τον Αγίο μας, τον Αγίο Χριστό και τον Μεγάλο Βασίλειο και βλέπετε ότι τα δαιμόνια θέλουν. Ακόμη και στους μη Ορθόδοξους. Τα δαιμόνια θέλουν. Γιατί φοβούνται τη θεία χάρη, τη δύναμη της χάρης η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Και τώρα ένα άλλο συνταγματικό γεγονός που έζησα ο ίδιος, το οποίο δεν το είχα ζήσει ποτέ,
και ούτε το πίστευα. Αν και αν μου το λέτε, δεν το πίστευα. Επειδή το είδα όμως και το έζησα, θα σας το πω και έτσι και εσύ θα το πιστεύετε, έστω και να μην το είδατε. Φέρετρο να γκρεμίσει σπίτια. Είχα πάει ένα πρωινό έξω από το Κουρέζι, 3-4 χιλιόμετρα, να αγοράζω. Πήγαινε κάθε πρωινό και αγοράζω από ένα σπίτι χόρτα. Ένα πρωινό που πήγα, βρήκα μια τεράστια τρύπα σε ένα ντουβάρι του σπιτιού να υπάρχει. Ρωτάω τους γειτόνους, πού είναι εδώ η αυτή γυναίκα που μου πουλούσε τα πόρτα για το εκδοτροφείο των παιδιών, λέει τι πιάσανε. Πού τη πάνε, λέει έκανε μαγεία και τη διάστηκε στην φυλακή. Και το σπίτι γιατί κρεμισμένο, ήρθε το φέρο και το γκρέμισε. Μετά, πριν φτάσω εκεί, άλλο σπίτι κρεμισμένο. Ρωτάω γιατί το σπίτι κρεμισμένο, ήρθε το φέρετρο. Τι όνομα του λέω, τι σημαίνει ήρθε το φέρο και το γκρέμισε. Ρωτάω κι άλλου εδώ πέρα ντόπιση, και μου λένε ότι μέσα όταν κάποιο πεθάνει, τώρα θα σου πω την ιστορία από την αρχή. Άλλη ιστορία. Έξω από το Κουρέζι, 32 χιλιόμετρα, έχει η αποστολή μια φάρμα που κατηγορεί το καλαμπόκι. Και δεν πρέπει να στην φάρμα, υπάρχει και ένα χωριό οι οποίοι εργάζονται εκεί. Αλλά και από αυτού του περίπου 65 άτομα κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Χτίστηκε και η εκκλησία. Τρεις όμως από αυτού, ο ένας γεωπόνος, υπεύθυνος της φάρμας, ο δεύτερος τον βάλαμε κατηχητή, τον πιστόν, τον κατηχουμένο, τον βάλαμε κατηχητή, δεν ξέραμε τι πράγμα τους, και ο τρίτος ήταν τερφύλακας του χωριού. Αυτοί οι τρεις λοιπόν ήσαν μάγοι πριν βαφτιστούν. Και παράλληλα παρακολουθούσαν και μαθήματα κατηχήσεως. Χωρίς δεν ξέρουμε τίποτα εμείς. Πριν βαφτιστούν την παραμονή, θα μου πείτε πού τα ξέρεις, ένας από τους τρεις, αφού έγινε το κακό, σκότωσε κάποιον άνθρωπο, ήρθε και μας συμμολύθηκε τι του πάντα δαιμόνια. Την παραμονή λοιπόν πριν βαφτιστούν, ήρθαν τα δαιμόνια και τους είπαν δεν μας νοιάζει, δεν μας πειράζει αν βαπτιστείτε, μόνο μη μας μακρύσετε στο Παπαμελέτιο. Μην πείτε τίποτε για αυτή την σχέση που έχουμε μαζί και τη βοήθεια που σας προφέρετε. Έχετε κανένα πράγμα από εμάς, ο Σάκης μας καλείτε εις βοήθεια, δεν ερχόμαστε. Λοιπόν, μην πείτε τίποτε στο Παπαμελέτιο και δεν μας πειράζει αν βαπτιστείτε. Πράγματι λοιπόν, βαπτίστηκαν χωρίς ομολόγηση, χωρίς να πούν τίποτε. Μάθανε κατόπιν ότι και πριν βαπτιστούν είχαν σκοτώσει μια γυναίκα με δύο παιδάκια του χωριού. Απερίφθητο και αυτή την είχαν σκοτώσει. Μετά το βάπτισμά του, μετά από 2 χρόνια, συνέβη το εξωτερικό. Ένας φύλακας που έχουμε εκεί για τα σπαρτικά μηχανήματα και τα καλύβια εκεί πέρα, τη νύχτα είδε τον Γεωπόνο, τον Τρίφωνα, τον πρώτο μάγο, τον ένα από τους τρεις, να πηγαίνει τη νύχτα με τον Τενετή να βγάζει το τρέλο από το τρακτέρ, να φέρει το τρέλο να το πουλήσει. Και ο φύλακας τον είδε και τον κυνήγησε και φτιάχνει το κατοίκι στο Παπαμελέτιο. Για αυτή την πράξη του αποφάσισε ο Γεωπόνος μαζί με τους άλλους δύο να τον σκοτώσουν. Έκανα μαγικά. Τη νύχτα ανέβαινα σε ένα λόφο που λέγεται Τερμιχέρα, λοφίστη χωμάτινη όπου εκεί μέσα είναι οι τερμίτες, τα μυρμήγια τα μεγάλα τα οποία βγαίνουν κάθε Μάιο και κάθε Οκτώβριο και βγαίνουν πάντα παιδάκια και τα μαζεύουν και τα τρώνε αυτά τα μεγάλα μυρμήγια, είναι σαν βέλισσες. Ναι, πολλά αυτά. Έχουν και φτερά αυτά και πάντα παιδάκια τα μαζεύουν. Τα τρώνε. Αυτά λέγονται, αυτοί οι λοφίστοι λέγονται τερμιτιές, είναι ίσως 3-5 μέτρα. Και μέσα είναι οι πολυκατοικίες των μυρμηγιών, έτσι όλο είναι κούφιο μέσα. Το χώμα το βάζουν από το υπέραχος και κάνουν αυτούς τους λοφίστους. Πάρα πολύ κάτω. Αυτά ήταν τερμικές. Εκεί στην κορυφή λοιπόν είχαν κάνει τα μαγικά τους αυτοί οι τρεις. Όταν πλησίασε η ώρα να πεθάνει αυτός ο φύλακας, ο οποίος ήταν Προτεστάντης, ονόματι Κατόκα, ακούστε τι έκανε αυτός. Έσχισε αίμα από το χέρι του, έσχισε το δέρμα και έβγαλε αίμα και υπέγραψε συμφωνία με τον διάβολο. Και το είπε ο διάβολο. Εάν πεθάνω φυσιολογικά, θα πούμε ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Εάν όμως με σκοτώνουν άνθρωποι, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω τι με σκοτώνουν, θέλω να αποκαλύψεις στους συγγενείς μου αυτούς που με σκοτώνουν τώρα. Είπε ο άνθρωπος είπε σε κατάσταση σωματικής αναισθησίας και πλησίας του θάνατος. Και πράγμα λοιπόν υπέγραψε με το αίμα του ο διάβολος να αποκαλύψει μετά το θάνατό του ποιοι με σκότωσαν. Πράγμα πέθανε υποκαλυστή και είναι ας το πούμε η κυρία. Εκεί δεν κλαίνε, τραγουδάνε όπως ξέρετε, είναι το τουρκικό να τραγουδάνε. Για να το πούμε πρώτος, με ωραία τραγούδια. Ναι. Αφού λοιπόν τελείωσε το δικό του φασίλου του μυρολόγη, τον πήρανε τον νεκρόν μαζί με 500 τρίπου άτομα και ξεκίνησαν προς το δάσος. Εκεί δεν είπαν κημητήρια,
τους νεκρούς που τους φάττουν μέσα στα δάση, μακριά από τα χωριά, 10 χιλιόμετρα και πλέον, γιατί φοβούνται τα πνεύματα, μήπως έχουν πάρει πίσω και τους κάνουν κακό. Γιατί πιστεύουν πολύ στα πνεύματα των προγόνων τους. Έφτασαν λοιπόν εκεί στο δάσο, μακριά, και όταν πρόκειτο να κατεβάσουν το φέρετρο από τις πλάτες τους, ακούστε τι γίνεται. Το φέρετρο αποκτά δαιμονική δύναμη, καρπώνεται πάνω τους και τους γυρίζει πάλι πίσω, και τους τέσσερις τους μεταφορείς. Και τους πάει τώρα όπου θέλει προς τα πίσω. Ο ένας μάγος από το τρίτο γεωπόνο στο Τρίχον, που ξέρετε τον διαβόλο τα τερτήθε, τοποθέτησε ένα δίκτυα ψαριών κατά μήκος, έτσι, παράλληλα. Αυτοί ερχόντουσαν τώρα προς τα πίσω, ψάχνουν πίσω το θέατρο, με ταχύτητα. Αυτός έβαλε ένα δίκτυο κατά μήκος για να εμποδίσει τη διέλευση του θέατρου. Πράγμα το φέτο, όταν έφτασε εκεί πάνω στο δίκτυο, δεν μπορούσε να περάσει και πάει από πλάγια, από την άκρη και πέρασε. Με ταχύτητα και πήγε με τους τέσσερις μεταφορείς στο χωριό. Όπου ήθελε τους πήγαινε εκείνο, Δεν μπορούσαν να φύγουν, καρφωμένα όλα, καρφωμένα, με δημοκρατική δύναμη. 300 μέτρα πριν φτάσει στο χωριό, φτάθηκε το φέρετρο όρθιο και εκεί σκάψαν το κάτω και βρήκαν μια κουβά με μαγικά, διάφορα μαγικά. Μετά ανεβαίνει το φέρετρο πάνω, θα μου πείτε γιατί δεν φέρετρο είναι τέσσερι, δεν μπορούν να φύγουν, είναι δεμένοι με δεσμά όρατα. Πού να πάνε, δεν μπορούν να κουνηθούν. Ανεβαίνει πάλι το φέρετρο στην πλάτη και του πάει τώρα με ταχύτητα στο χωριό. Και γκρεμίζει ένα σπίτι, το ντουβάρι, που γκρεμίζει και πέφτει μέσα το φέρετρο και κάθεται πάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, όταν έφτασε στο κρεβάτι, άρχισε μέσα ο νεκρός Δίτεν να αγκομαχά. Δεν ήταν ο νεκρός και πεθάνει, αλλά ο διάβολος. Τώρα τα παιδιά του ήταν κοντά του, νόμιζαν ότι ζει ο πατέρας και ζητάει εκδίκηση, γι' αυτό και αγκομαχά, και του έλεγαν πατέρα, πες μας, ποιος σε σκότωσε, είμαι κοντά σου, ζητάμε τώρα εκδίκηση από αυτούς που σε σκότωσαν. Μετά φέρνει το φέρετρο, ανεβαίνει στους μεταφορείς και πάει κοιτά άλλο σπίτι και γκρεμίζει την πόρτα μαζί με την κάσα. Και στέκεται στο πάτωμα. Ο δεύτερος αυτός ο μάγος είχε αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα ήξερε και εξαφανίστηκε. Και πήγε σε άλλη περίπου μακριά. Τρέχει το φέρετρο του ταχύτητα και τον βρίσκει αυτόν, τον δεύτερο δροχόν, και τον ρίχνει κάτω, του βιάζει και αυτόν. Από εκεί πηγαίνει το φέρετρο, ο διάβολος ήταν αυτός, έτσι, που αποκαλύπτει τώρα τους δροχόνους. Μετά πήγε και χτυπάει τρίτο σπίτι, εκεί τη στιγμή ένας έφευγε από το σπίτι του για να γλιτώσει και να αντιληφθεί και τον χτυπάει στο στήθος μαζί και την καλύβα και του ρίχνει ως κάτω. Και η καλύβα έπεσε κάτω. Καλύβα, να σου πω καλύβα, έτσι, όχι καμία καλύβα με ντουβάρι. Λοιπόν, τους πιάνουν αυτούς τους τρεις, καθότι το φέρετρο ανεβαίνει στην τερμιχέρα, στέκεται όρθιο εκεί πέρα, σκάβουν από κάτω βρήκαν μαγικά και από εκεί έγινε μάλλον καπνός. Όλα λοιπόν ο διάβολος τα πεκάλυψε. Μετά φέρνει το φέρετρο και στέκεται στο παιδινό μέρος κάτω, και δίπλα καρφωμένοι οι τρεις μάγοι. Ακούστε τι γίνεται κάτω. Θα πρέπει τώρα οι συγγενείς των δύο μάγων να φέρουν στα θύματα στους συγγενείς του νεκρού αποζημίωση που λένε. Και φέρανε εκεί πέρα οι συγγενείς των μάγων ό,τι είχαν. Ξέρω, κανένα μαντόφωνο, κανένα κότα, κανένα κατσίκι, ξέρω εγώ, κουβέρτες. Ό,τι είχε η φτώχεια τους, τα μετέφεραν δίπλα στο φέρετρο και περίμεναν τώρα το φέρετρο να γίνει ανάλαφρο, γιατί το φέρετρο ήταν καρφωμένο. Θέλω να τα χρόνια το φέρετρο. Και πότε θα σηκωθεί το φέρετρο, πότε θα είναι ανάλαφρο, όταν ικανοποιηθεί, ας πούμε, ο διάβολος, ότι είναι αρκετά τα όσα έφεραν σαν αποζημίωση οι συγγενείς των τριών μάγων. Εκεί λοιπόν και φτάσει η υπόθεση σε αδιέξοδο. Έρχονται, το φέρετρο λοιπόν δεν σκοτώνεται να πάει για τραφή, εκεί τη σταματάει η υπόθεση εκεί πέρα και έρχονται δύο ποδηλάτες στο κολουέζι. Τότε να ρίχνουμε στο κολέγιο εγώ, ο Παπαμελέτης έλειπε σε άλλη νορία μακριά. Μου λένε, πάτε, ευρισκόμενα σε Αδιέξοδο. Λέω, τι σημαίνει παιδιά, έλα μαζί μας να δεις τι γίνεται. Πήρα ένα αυτοκίνητο με δύο ιερείς, με αγιασμό, με αγιασμό, με αγιαρίτσανα, είχαμε το λίθο του Αγίου Ασύλου από εδώ και κάτω, με εικόνες και πήγαμε σήμερα, φτάσαμε εκεί πέρα. Είδα λοιπόν ένα βουλούκι κόσμο να στέκονται γύρω από το φέρετρο και οι τρεις μάγοι κάτω καρφωμένοι με τα μάτια κατακόκκινα σαν μάτια δαιμονικά. Τέτοιο θέμα σα λέω ειλικρινά πρώτη φορά είδα και ρωτάω. Τι σημαίνει εδώ πέρα, παιδιά. Κανείς δεν μιλούσε. Πέστε μου, λέω, γιατί εδώ πέρα είστε όλοι μαζεμένοι. Λέει ένα από αυτού, αυτό και αυτό και αυτό μα συμβαίνει. Λέω στου τρεις, βάλτε επιτραχύλιο, αρχίζουμε το τρισάγιο και διαβάσαμε του εξοπλισμού του Αγίου Χριστόφου και μεγάλου βασιλείου. Μετά ψάχνουμε μερικά πολιτήρια από την Ευρωσύνη Ακολουθία και τα Ευρωϊτάρια. Μετά ανοίξαμε το φέρετρο, το καπάκι, ο Παπαϊάκου έριξε ένα ραντισμό και έριξε και ραντισμό στου ανθρώπου που ήταν εκεί γύρω. Οι οποίοι, όταν είδαν να του ραντίζει ο ιερέα, τόμαν τα πόδια.
Γιατί φοβήθηκαν ότι εμείς είμαστε μάγοι και ήρθαμε με τα δικά μας τα μαγικά ύπνα να τους μαγέψουμε. Και αν δεν έκαναν να γλιτώσουν. Μην φεύγετε, λοκαλίστε, δεν είμαστε μάγοι. Τίποτε, αυτοί έφυγαν. Αφού έγιναν όλα αυτά, λέω στους τρεις που ήταν κάτω, δεν ήξερα ότι αυτοί οι τρεις είναι οι δολοφόνοι του νεκρού. Δεν ήξερα εγώ προσωπικά. Λέω και συνεργάτες μας, ο ένας γεωπόνος, ο άλλος καθηγητής, δεν είναι καθηγητής, και ο τρίτος φύλακας χωριός. Λέω, σκοτήθηκε κάθε κάτω. Έχει με κοίταζαν έτσι περίεργα, με καρτιμάτια κατακόκκινα, δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Σηκωθείτε, τίποτα. Λέω, ρωτάω μετά, ποιος είναι το πέρα ξενός της εκκλησίας μας, Ντέιβις, του πάτε 4-5 νέοι, αρπάξτε το χέρι του κάθε κουτά. Πράγματι λοιπόν, εκείνο δεν είναι το μέγα θαύμα. Όλοι εξεπλάγησαν, διότι το φέρετρο αμέσως έγινε ανάλαφρο, το αρπάξαμε, το βάλαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε για ταφή. Τότε τον λέγανε, πώς κατορθώσαν αυτοί οι παπάδες αυτό το σύγκριν και ξεπάτωσαν και ξεπόλησαν το φέρετρο κάτω από το χώμα. Πώς το κατόρθωσαν, πώς με μικρό τρόπο. Αυτοί είναι φοβεροί μάγοι, λέγανε μετά για εμάς. Μα δεν είναι άλλοι που ακούγανε τα νέα. Πήγαν λοιπόν εκεί πέρα να το χάσουμε, μαζί ήθελαν να φύγει όλο το χωριό, να δει τι θα κάνουμε. Το φέρετρο θα μπει στον τάφο ή θα γυρίσει πάλι πίσω. Τελικά ήταν μακριά 10 χιλιόμετρα με τα πόδια, 15 άνθρωποι. Και λέγανε τώρα θα δούμε τι θα κάνουν παπάδες, οι καθόλοι παπικοί, οι Ορθόδοξοι. Θα βάλουν μέσα το φέρετρο ή θα του φύγει πάλι όπως θες. Τελικά όλα είναι καλά, ρίξαμε ένα ραντεβού μέσα στο φέρετρο, ψάχναμε τα νεκρόσωμα του Ιτάλη. Δεν κάναμε μυστήριο, μην σκανδαλίζετε. Μια μικρή, μερικές ευχές είπαμε, έτσι. Γιατί απαγορεύεται μυστήριο στους ερευνητικούς όπως θέλετε. Λοιπόν, ρίξαμε ραντεβού μέσα, ψάχναμε τα ντροπάδια. Και το σταυρώσαμε εκεί πέρα, ρίξαμε μέσα το φέρετρο και το σκεπάσαμε, βάλαμε και ένα σταυρό. Και ένα σταυρό, γιατί εκεί πέρα μπαίνει πάντοτε σταυρό σύμφωνα με ξενική επίδραση που υπάρχει παντού εκεί κάτω. Και φύγαμε και φτάσαμε στο Κουρμέζι τη νύχτα ώρα 11. Τέσσερι φορτηγίε στην ιστορία. Την άλλη μέρα πήγε ο Παπαμερέτζο να καλέσει του μάγου. Ο ένα είχε εξαφανιστεί, ο άλλο είχε παραδοθεί στην αστυνομία και πιάσαμε τον τρίτον, ο οποίο μα είπε ότι ακούστε λέει. Ναι, εμείς τους σκοτώσαμε, κάναμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό μας απεκάλυψε ότι πριν βαπτιστούν ήρθε το δαιμόνιο και τους είπανε μην πείτε τίποτε στο Παπαμελέτιο, εμείς μαζί σας πάλι θα συνεργαστούμε, αλλά δεν θέλουμε να μας μαρτυρήσετε. Από αυτά λοιπόν που ακούσαμε βγαίνει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, ξέρω ποιο συμπέρασμα, ότι οι δαίμονες φοβούνται ένα πράγμα, δεν φοβούνται ούτε την κοινωνία, ούτε την προσευχή τόσο, ούτε την εκκλησιασμό, ούτε τίποτε. Φοβούνται την νέα εξομολόγηση. Γι' αυτό ένας που δεν εξομολογείται ουσιαστικά είναι η υποχείριο των δαιμόνων και θα πάει στην κόρεση. Έτσι, αυτά που ακούσατε, αυτό είναι το συμπέρασμα. Υπάρχει πάνω στη Μακεδονία, θα ξέρω εμείς τους πατέρες, ένας φοβερός μάγος, ονόματι Χρήστος, στο χωριό Λάζαρο, ο οποίος το σπίτι του κάνει εκκλησία και ο κόσμος πηγαίνει μπουλούκια, με τα λεωφορεία κλπ. Για να πάρουν απάντηση και λύση στα προβλήματά τους. Ξέρετε τι λέει αυτός ο Χρήστος που τον ονομάζουν Χριστόν, ξέρετε τι λέει. Να αγαπάτε τον Θεό, να πηγαίνετε στην Εκκλησία, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να σέβετε τους γονείς σας, να προσεύχεστε, να κοινωνάτε, αλλά ουδέποτε θα τους πει να πάτε να εξομολογηθείτε. Γιατί μόνο σε αυτό το μυστήριο ο διάβολος σπάει τα ποδάρια του που λέμε και εκεί συντρίβονται οι δυνάμεις του Σατανά. Γιατί αποκαλύπτονται μέσα όλες οι κακίες, όλες οι πλεκτάνες, οι παγίδες που ετοιμάζει ο διάβολος να μας ρίξει κάθε αμαρτία, όταν εμείς ξέρετε κατά μέσα μας λογισμούς, οι οποίοι έχουν περιβόητη δύναμη, ο κάθε λογισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο οποιοδήποτε αμάρτημα. Και γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί όταν πάβει να ξενολογείται καθαρά στη ζωή του. Τώρα σας κάνω μια ερώτηση. Τα μαγικά πιάνουν τους Ορθοδόξους? Πέστε μου, ρωτάω. Ναι ή όχι? Όχι. Υπάρχουν Ορθόδοξοι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαιμόνια. Στους έχουν συνταθιάνει. Υπάρχουν Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, για να πιστεύουν αυτή η μεσαία φορά, και λένε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δαιμόνια. Εμείς δεν υπάρχει τίποτε. Και όμως μέσα είναι ο διάβολος, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, μέσα είναι. Όταν κάποιος πει ότι εγώ δεν πιστεύω σε δαιμόνια, ο διάβολος είναι ολόκληρο μέσα του και κρύβεται τόσο όμορφα και δεν αποκαλύπτει με κανέναν τρόπο. Αυτή είναι η νύχτα του διαβόλου. Όταν κατορθώσει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Αυτή είναι η νύχτα του διαβόλου. Και μετά ο διάβολος μας κάνει μετά ο θέλει. Πριν λίγο για έχουμε ακόμη λίγο καιρό και 20 είναι. Πέντε λεπτά και θα ήθελα να συμμετείσετε προηγουμένου. Πριν φύγω για το Κονγκό προετών, πέρασα από ένα σπίτι μια ελληνική οικογένεια στην Αθήνα. Ο άντρας της κοπέλας είναι από το χωριό και φίλος μου, η γυναίκα όμως έχει δαιμόνιο εδώ και 17 χρόνια. Της έκαναν οι συνυπάτες της μαγικά και πιάσαν τα μαγικά. Γιατί? Διότι, σας είπα προηγουμένως, σας ρώτησα,
τα μαγικά πιάνουν τους Ορθόδοξους. Εγώ απαντώ, ναι, τους πιάνουν, αλλά ποιους? Αυτούς οι οποίοι δεν έρχονται, δεν κάνουν καθαρή εξομολόγηση. Εάν καταξιολογηθεί όλα ένας Ορθόδοξος ξένος και κρύψει ένα μάρτυμα, παραδείγματος μια γυναίκα κρύψει μια έκφραση, φαντάζομαι, που είναι βαρύ μάρτυμα, ή ένας άντρας κρύψει μια αδικία σε μια πορνεία, τέτοια βαριά μάρτυμα, τα κρύψει εσχεμένος. Όταν λοιπόν τελείσει ο διάβολος, ο μάγος, αυτό να τον ταλαιπωρήσει με αρρώστιες και βάσανα και θάνατο, μπορεί να στείλει δαιμόνια να τον δώσει να το συλλάβει, να το κάνει κακό. Γιατί υπάρχει αυτό το παραθυράκι το ανοιχτό. Αυτό το αμάρτημα το οποίο δεν εξομολογήθηκε και από εκεί μπορεί να μπει μέσα ο διάβολος να ανακατέψει και να την κόρασε που λέει. Τώρα, σε αυτή την οικογένεια που είχα πάει στην Αθήνα. Μία ημέρα πήγαμε επίσης σε ένα σπίτι. Μπροστά ο οδηγός, ο άντρας της ζήτηκε να βγει πίσω εκείνη, η κοπέλα. Μέσα στο κρύο την πιάνει δαιμόνια. Και κάνει έτσι στροφές, το κεφάλι της έκανε στροφές στο τάλι έτσι με ταχύτητα. Και αρχίζει να βρει εμένα μπροστά. Και μου λέει, αχ, τι μου έκανες. Τι σου έκανα. Γιατί σε δόκιμο βασανίζει. Δεν σε βασανίζω εγώ. Αν κάποιος σε βασανίζει, είναι η δύναμη του Ιησού Χριστού. Εγώ λέω, είμαι ένας αμαρτωλός. Μου λέει, αν είχα την δύναμη, θα σε ξέσχιζα. Λέει το δίπλα στο δαιμόνιο. Και του λέω, γιατί δεν με ξεσχίζεις. Μακριά σου είμαι, δίπλα για να ξεσχίσεις. Δεν μπορώ. Η δύναμη του Θεού, δεν μπορώ, λέει, να σε ξεσχίσω. Φτάσαμε στο σπίτι εκεί που είχαμε πάει για μια επίσκεψη. Είχα στα χέρια μου ένα βιβλίο του πατρός Δημητρίου Μεγαστάθη, ενός ιερέως Αγίου Εντάμου από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, και τη φωτογραφία του έψω και μέσα στη δασκαλία του. Λέω στην κοπέλα, βλέπω τον ιερέα, είναι άγιος άνθρωπος. Φίλησε την τιμωρφή του να πάρει σκάλι. Την πιάνει το δαιμόνι και δεν έχει κάτω. Αρχίζει και λέει εμένα. Και άλλα πολλά. Τώρα αρχίζει το δαιμόνι και μιλάει το στόμα της. Αρχίζω τώρα και ρωτάω. Σε εξορκίζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Να μου πεις γιατί μπήκες σε αυτό το πλάνο του Θεού μέσα. Και λέει το δαιμόνιο. Γι' αυτό ρε, και έδινε τον άντρα της, ο οποίος τα άπησε μέχρι τότε. Γι' αυτόν. Τώρα ο άντρας φυσικά είναι Χριστός. Πάλι λέω, σε εξορκίζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος να μου πεις, πιστεύεις στον Θεό, λέει το δαιμόνιο. Πιστεύω. Αφού λέω πιστεύεις και δεν μετανοείς. Εγώ να μετανοήσω, λέει το δαιμόνιο. Ναι, λέω εσύ. Μα και εγώ λέω, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, λέω. Και εγώ πιστεύω στο Θεό, την πλάτη του Θεού, όπως και εσύ. Και εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος ημίου κολάσεως, λέω στο διάβολο. Λέω ο διάβολος, σκάσε, μέσκασες, μου λέει. Με καίει η ταπείνωσή σου. Του λέω, δεν κάνω ταπείνωση. Ειλικρινά σου λέω ότι είμαι μεγάλος αμαρτωλός και ανάκριος της όλης ζωής, είμαι άνθρωπος ημίου κολάσεως. Με καίει η ταπείνωσή σου, σκάσε. Πήρα και εγώ μια εμπειρία, τι σημαίνει ταπείνωση, εκεί του διάβολου, πήρα μια ωραία εμπειρία. Μετά του λέω, εάν δεν μετανοήσεις, θα πάω στην κόλαση, κύριε ο διάβολος. Λέει, το ξέρω θα πάω στην κόλαση, αλλά θα πάω μαζί με όλο τον κόσμο. Γιατί είμαι εγώ στον κόσμο κοσμοκράτορας. Του λέω, λες ψέματα. Πόσοι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, πόσοι εξομολογούνται, πόσοι βαπτίζονται, πόσοι μετανοούν πρωτανάτου του, όλα τα λένε τα ξέρει. Και ας συναγλυγίζει εναντίον του Χριστού. Αχ, τι μου κάνει αυτός ένας δόλιος κλπ. Αυτό το διάλογο είχαμε με τον διάβολο, εκείνο το βράδυ. Μετά αρχίσαμε να επικαλούμε τα διαφόρους Αγίους, στους οποίους γνωρίζουμε ότι είναι θεραπευτές δαιμονικών τέτοιων παθήσεων. Τελικά μου ήρθε ο λογισμός και λέω, Πάτερ Ιάκωβ, Πάτερ, εκάλεσα κάποιον σύγχρονο Άγιο. Λέω, Πάτερ Φλώθε Ζερβάκο, έλα να θεραπεύσει τη δούλη σου. Και αμέσως το δαιμόνιο έφυγε και συνήθεια. Την πιάσαμε την κοπέλα, την ταλαιπωρούσε το δαιμόνιο μια μισή ώρα. Την πιάσαμε και τη σηκώσαμε, έσταζε από υδρότα, είχε παραλύσει. Τη λέω, ρε παιδί μου, ζωή Μαρία, πώς είσαι έτσι, λέω. Μου λέει, έτσι με ταλαιπωρεί το δαιμόνιο, οπότε λέει, με πιάνει και έτσι λέει, με κάνει λιώμα, πτώμα. Έσταζε όλη η υδρότα. Τη βάλαμε σε ένα κάτω, δεν μπορούσε να καθίσει, είχε πέσει όλη κάτω. Δεν μου λέει, λέω, το δαιμόνιο πώς έφυγε. Μου λέει, όταν είπε το όνομα Πάτερ Ιάκωβε, Πάτερ Φιλόθε, ήρθε ο πατήρ Φιλόθε πάνω από το κεφάλι μου, με ευλόγησε το δαιμόνιο, έφυγε. Τη λέω, έφυγε το δαιμόνιο. Όχι, λέει, μέσα μου είναι. Πού είναι, τη λέω. Είναι ένα μικρό μπαλάκι, το οποίο κυκλοφορεί σε όλο το σώμα. Οπουδήποτε θα έχει το μπαλάκι, έχω πόνους δρυμητάτους. Και πάει αυτό στο κεφάλι, στα πόδια, στα απόφυφα μέλη, οπουδήποτε πηγαίνει, το μπαλάκι έχει πόνους δρυμητάτους. Δεν μου λες, λέω, όταν το δαιμόνιο βγαίνει και μιλάει από το σώμα σου, εσύ το παρακολουθείς. Μου λέει, όλα τα ακούω όσα λέει, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω γιατί μου έχει αρπάξει το σώμα, τη γλώσσα και λέει από ό,τι θέλει. Αφού στιγμή είναι κοπέλα. Και μετά μου είπε και άλλα πράγματα.
εξαφανίστηκε η Αγία Παρασκευή δύο τρεις φορές και της είπε: Μαρία, παιδί μου, λέει, όταν έπαιρνε στα κράτη, μη στενοχωριέσαι, σου έχουμε ετοιμάσει ένδοξο τόπο στον παράδεισο. Αλλά το δαιμόνιο δεν θα φύγει, της είπε, στο παρακολουθεί ο Θεός και σου είχε δύναμη να το υπομένεις, διότι πολλοί άνθρωποι σώζονται μέσω του δαιμονίου. Ναι, ο Θεός τόσο πολύ μας αγαπάει, που παραχωρεί να έχουν τα δαιμόνια μέσα σε ανθρώπους ανδρίους, γιατί αυτή η κοπέλα είναι ανδρία κοπέλα, αγία κοπέλα, με νηστείες και προσευχές κλπ. Αγία ψυχή και το αντέχει το δαιμόνιο, δεν κάνει, ποτέ δεν έχει προσεγγίσει ο Θεός να ζητάει το δαιμόνιο, ποτέ. Λέει, Κύριε, το θυμάσαι για να έσω. Και τη πήγε η Παρασκευή, δεν θα βγει το δαιμόνιο, θα παραμείνει, αλλά εσύ θα πας στον παράδεισο μαζί με τους Αγίους. Αλλά το δαιμόνιο αυτό θα παραμείνει γιατί σώζεται πάντα.